Το πρώτο γνώρισμα που πρέπει να έχει η προσευχή μας είναι η ζωντανή πίστη στον Κύριο. Υπόθεση ότι Αυτός είναι κοντά σου και μέσα σου και τότε ζήτησε από τον Ιησού Χριστό στο όνομα του Αγίου Πνεύματος οτιδήποτε επιθυμείς και θα το πάρεις. Ζήτησε αυτό με απλότητα, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία και τότε ο Θεός σου θα γίνει για σένα το παν και αμέσως θα πραγματοποιήσει μεγάλα και θαυμάσια έργα, γιατί το σημείο του Σταυρού πραγματοποιεί μεγάλα. Ζήτησε ευλογίες πνευματικές και υλικές και όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά για όλους τους πιστούς, για όλο το σώμα της Εκκλησίας, χωρίς να αποχωρίζεις τον εαυτό σου από τους άλλους πιστούς. Αλλά ως μέλος του ενός μεγάλου σώματος της Εκκλησίας του Χριστού, ενωμένος πνευματικά με τα άλλα μέλη και αγαπώντας όλους ως αδελφούς ή χριστιανικά παιδιά σου, ο ουράνιος Πατέρας θα σε ανταμείψει με ειρήνη και δύναμη. Αν επιθυμείς να ζητήσεις κάτι από τον Θεό στην προσευχή σου για τον εαυτό σου, πριν προσευχηθείς, προετοίμασε τον εαυτό σου με πίστη στέρεα και ακλόνητη και πάρε όλα σου τα μέτρα κατά της απιστίας και της αμφιβολίας. Γιατί δεν είναι για σένα καλό και ωφέλιμο αν κατά τη διάρκεια της προσευχής κλονιστεί η πίστη της καρδιάς σου και δεν σταθεί σταθερή. Σε τέτοια περίπτωση, μην περιμένεις να πάρεις από τον Κύριο ό,τι ζήτησες με αμφιβολία. Γιατί με αυτόν τον τρόπο προσβάλλεις τον Κύριο, ενώ ο Θεός δεν δίνει τα δώρα του σε ευριστές. Πάντα όσα εάν αιτήσετε εν την προσευχή πιστεύοντες, λείψεστε. Αυτό σημαίνει ότι αν αμφιβάλλεις και είσαι άπιστος, δεν θα τα πάρεις.